φακός του Καλλινέρο News βρίσκεται στο ισόγειο του πνευματικού μας κέντρου, όπου τα παιδιά του ΕΚ και του τρίτου γυμνασίου Καλλινού έχουν μία καταπληκτική έκθεση φωτογραφίας. Καλησπέρα κύριε Διάκο Μιχαλή. Καλησπέρα σας. Εντύπωσεις. Εγώ θα έλεγα τα παιδιά του σχολείου με ειδικές δεξιότητες. Γιατί αυτή είναι μια ειδική δεξιότητα, εκπληκτική. Εγώ θέλω να συγχαρώ για την πρωτοβουλία αυτή τα δύο σχολεία, τον γυμνασιάτη που έχουμε εδώ, τον υπεύθυνο, τον κύριο Κορφιά, τον τρίτο, την κυρία, τον κύριο Χαζαρίδη στο πάνω γυμνάσιο του χωριού, γιατί πραγματικά είναι εκπληκτική δουλειά. Βέβαια, δεν είναι μόνο οι διευθυντές που έχουν τον πρώτο λόγο, είναι και οι συνάδελφοί τους, οι καθηγητές, που μαζί με τα παιδιά προσφέρουν στην καλλινιακή έτσι κοινωνία αυτό το ξεχωριστό, αυτή τη ξεχωριστή δουλειά. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Μανώλης Μαραγκός. Μανώλη μου, σ' αρέσει η φωτογραφία? Η φωτογραφία ωραία είναι. Αλλά και με το να διασκεδάζεις πολύ. Δηλαδή, βγάζαμε αυτές τις φωτογραφίες και τις τυπώσαμε και τώρα ήρθαμε να τις δείξουμε Τέλεια. Στον κόσμο. Για πες μου τα θέματα που έχεις εκθέσει τώρα εδώ. Αυτή εδώ η φωτογραφία είναι από ένα στενό της Καλλινού. Ναι. Μανώλη μου, και αυτή εδώ η φωτογραφία είναι δική σου, έτσι? Ναι, ένας ψαράς είναι. Τον τραβήξαμε και είπαμε γιατί να μην το βάλουμε μέσα. Μιχάλης Κυλάς. Μιχάλη μου, τρεις φωτογραφίες έχεις? Ναι. Σ' αρέσει ναι. να βγάζεις φωτογραφίες? Ναι, ένα κουτάβι εδώ. Αυτό το κουταβάκι που το βρήκες? Από την βάρκα. Τέλεια, από τη βάρκα. Και πίσω το παράθυρο αυτή η απίθανη φωτογραφία και αυτή είναι πίσω. Ναι, πρόγραμμα φωτογραφία με το παράθυρο μέσα στο καράβι. Συγχαρητήρια, Μιχάλη μου. Γι' αυτό είναι ένας φίλος μου. Κάτος φίλος μου. Ναι, αυτό. Δύο καθηγήτριες. Εσείς είστε του ΕΕΚ. Εγώ είμαι του ΕΕΚ. Και εσείς είστε του τρίτου γυμνασίου της πληροφορικής. Ναι. Λοιπόν, πέστε μου λίγα λόγια για αυτή την απίθανη έκθεση. Η έκθεση αυτή είναι αποτέλεσμα συνεργασίας δύο σχολείων, ενός προγράμματος ουσιαστικά, το οποίο έτρεξε και συνεργάστηκαν τα δύο σχολεία. Και εκτός από την έκθεση, μέσω του προγράμματος, βγάλαμε και αυτό εδώ το λεύκομα, το οποίο περιέχει φωτογραφίες κάποιες. Θαλάσσιες μνήμες, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Κάποιες από αυτές είναι εδώ στην έκθεση. Κάποιες άλλες, κάποια άλλα έργα των παιδιών δεν είναι, γιατί δεν μπορούσαμε να εκτυπώσουμε όλες αυτές τις φωτογραφίες. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά του ΕΚ. Ναι, πέστε μου για το τρίτο γυμνάσιο. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία για τα παιδιά. Συνεργαστήκαμε με μαθητές από ένα άλλο σχολείο. Δουλέψανε πάρα πολύ καλά. Αυτό που θέλαμε, είχαμε σαν στόχο με τη Γιώτα. Ενώ στην αρχή υπήρχαν κάποιες επιφυλάξεις, τελικά γίναμε μια πολύ όμορφη παρέα και βγάλαμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Και θα θέλαμε να συνεχίσουμε να κάνουμε κάποιες δουλίτσες και μετά από αυτό. Συγχαρητήρια. Το σημαντικότερο είναι ότι τα παιδιά το χαρήκανε πάρα πολύ. Αυτό. Περάσαμε όμορφα. Αυτό κυρίως. Εντυπώσεις, κύριε Ζερβέ, από αυτή την πολύ πολύ όμορφη έκθεση φωτογραφίας. Εντυπώσεις είναι εξαιρετικές. Και είναι εξαιρετικές όχι τόσο γιατί τα παιδιά αυτά, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέσα από την δραστηριότητα βρίσκουν διέξοδο για να εκφράσουν συναισθήματα και καταστάσεις ψυχής, όσο εμένα με εντυπωσιάζει ιδιαίτερα η θεματολογία, όχι η τεχνική. Σήμερα μπορεί να πάρεις μια μηχανή να βγάζεις φωτογραφίες. Τι φωτογραφίσαμε, γιατί αυτά τα συγκεκριμένα θέματα, τι ψυχικές ευαισθησίες βλέπεις μέσα από τις επιλογές αυτών των θεμάτων. Και οφείλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και για στα παιδιά και στους γονείς τους ιδιαίτερα, αλλά και στους δασκάλους τους, που φτάσανε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Γεια. Ατούμισσα Σκυλά. Ναι. Για πες μου, τι θεματογραφία σου, από πού επέλεξες αυτές τις πολύ ωραίες φωτογραφίες? Λοιπόν, είναι αυτή εδώ πέρα, η οποία τραβήχτηκε στον Άγιο Σάβα. Μπράβο, Ατούμισσα. Σ' αρέσει η φωτογραφία? Ναι. Είσαι στο τρίτο γυμνάσιο. Ναι. Τι να ξεπάς?
φίτησα στην Τρίτη, τώρα πολύ. Πάμε για Λύκειο, έτσι. Λοιπόν, πώς σας λένε Δεσποινής? Αφροδίτη Πετράκη. Πετράκη. Πες μου το θέμα το δικό σου, της φωτογραφίας. Εγώ έκανα αυτή τη φωτογραφία. Πες μου τι λουλούδι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Απλώς σου άρεσε, έτσι. Ναι, με τη θέα μου πίσω. Και είσαι του τρίτου γυμνασίου. Ναι, μαζί. Ατούμισε, έρχομαι πάλι σε σένα. Και έχεις μια πολύ ωραία φωτογραφία εδώ με γλάρους. Ναι, αυτή και την άλλη. Και τα δίχτυα. Ναι. Τελικά έχω την εντύπωση ότι μάλλον εκεί. Στρέφεις το ενδιαφέρον σου. Απλά είναι στον ελεύθερο μου χρόνο αυτό που κάνω. Τι φωτογραφική μηχανή έχεις? Το κινητό μου. Δεν είχαμε το μέσο. Αυτές είναι από το κινητό? Ναι, το κινητό μου. Λοιπόν, συγχαρητήρια στις μαθητριές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πολύ. Να, αυτό που είπατε πιο πριν, να συνεχίσετε του χρόνου. Θα είστε εδώ του χρόνου? Θα είμαι. Θα είστε. Θα. Να κάνετε και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Να είστε καλά κύριε Παναγιώτη. Να είστε καλά. Κύριε Διευθυντά, συγχαρητήρια για το ΕΚ. Συγχαρητήρια στις κυρίες, την κυρία Γιώτα και την κυρία Μαρία. Καλύτερα την κυρία Βλέτσα και την κυρία Γεροστάτη, οι οποίες αυτές σκέφτηκαν, διοργάνωσαν και υλοποίησαν μια πολύ καλή δράση που ξεκίνησε από την αρχή της χρονιάς με ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικό που έχει σχέση με τη φωτογραφία σε διάφορα θέματα της Καλύμνου και το οποίο υλοποιήθηκε με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα, όχι μόνο δηλαδή με τα διαδικαστικά διεκπεραιώνοντας ένα πρόγραμμα όσον αφορά την υπηρεσία μας, αλλά προχώρησε σε μια καταπληκτική έκθεση. Έγινε με πολύ γρήγορο τρόπο και σε χρόνο μηδέν, ας πούμε, και προσπαθώντας οι ίδιες να τα βγάλουν πέρα με φόρους και με τρόπους και με υλικά και προχώρησε ακόμα περισσότερο στο να φτιάξουμε μια έκδοση ενός λευκώματος με προσφορές δύο χορηγών, τους οποίους πρέπει να τους ευχαριστήσω θερμά, όχι μόνο τηλεοπτικά και όχι μόνο. Είναι πρώτα ο κύριος Ψαροπάς, τα αδέρφια Ψαροπά, η Αργό, οι οποίοι είναι χορηγοί από παλιές απαιτήσεις που είχαμε για το σχολείο και ανάγκες μάλλον, μας κάλυψαν πάρα πολύ, και φυσικά ο κύριος Χαλίκος, ο οποίος και αυτός βοήθησε πάρα πολύ, γιατί υπάρχει και μια άλλη έκδοση στο προσκήνιο, την οποία θα στην πούμε σε λίγο, την επόμενη μάλλον συνάντηση που θα έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στο τρίτο, συγχαρητήρια στο διευθυντή και στο καταπληκτικό προσωπικό που διαθέτει.